Καλώς ορίσατε στο «Πείτε μου εσείς». Είπα να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό γιατί το επεισόδιο είναι για εξωγήνους. Μην το ξανακάνεις. Είπαμε μη μιλάς μέχρι να δείξεις ποιος εντάξει, είσαι. Εντάξει, σκάσε, άκου. Θα δείξω τον εαυτό μου, αλλά σε μορφή σκιάς. Δηλαδή? Θα δεις. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας είπα να μου πείτε αν έρχονταν εξωγήινοι σήμερα στη Γη, ποια θα ήταν η πρώτη τους σκέψη ή αντίδραση. Να δούμε και σήμερα πώς δουλεύουν τα μυαλά σας. Να μας κλάσουν και να φύγουν. Αν έρθουν εξωγήινοι σήμερα τώρα, θα μας κλάσουν και θα φύγουν. Νομίζω έτσι χαιρετάτε, σωστά? Πίσω στο διαστημόπλιο! Πίσω στο διαστημόπλιο! Oh shit! Oh, πρώτη φορά έρχομαι σε μπουρδέλο. Εξωγήινοι, πάμε να καταστρέψουμε πρώτα την Ελλάδα. Τσίπρας, σας πρόλαβα. Αυτό το έβαλα γιατί είχε πάνω από 960 likes. Για να είμαι ειλικρινής, τα μισά σχόλια ήταν για τον Τσίπρα. Γιατί οι ταινίες μας παρουσιάζουν τόσο άσχημους? Γιατί ήρθατε εδώ? Για να μάθουμε. Τι να μάθετε? Πώς να καταστρέψουμε έναν πλανήτη. Καταλάβες γιατί οι άνθρωποι καταστρέφουν τον πλανήτη μας? Και δεν ξέρω γιατί μόνο Brad Pitt. Wow! Υπάρχουν εξωγήινοι τελικά! Θα έλεγαν οι εξωγήινοι. Γιατί εμείς για αυτούς θα ήμασταν εξωγήινοι. Καταλάβες? Παρόλο που δεν θα λεγόμασταν εξωγήινοι γιατί δεν θα ζούσαν στη Γη. Εμένα μου άρεσε το σχόλιο. Οι εξωγήινοι έχουν ήδη έρθει στη Γη. Κρύβονται ανάμεσά μας. Μιλάς για τον Σάνι Άντερσον. Επιτέλους φτάσαμε στον πλανήτη Γη. Πάμε να παίξουμε Fortnite Season 8. Κοίτα! Κάποιοι είναι άσπροι και κάποιοι άλλοι είναι καμένοι. Μαύροι. Ρατσίστικο αστείο! Δεν το γράψα εγώ. Αυτοί δεν είναι οι χωματέροι που μας λέγανε. Φίλε, έχει wifi σε αυτόν τον πλανήτη? Γιατί αυτοί οι μαλάκες νομίζουν πως είμαστε πράσινες κουράδες? Τι πλανήτης είναι αυτός? Ο πλανήτης που είναι ανώτερος από σας. Εσένα θα σκοτώσουν πρώτα. Δείτε εδώ, αυτός μοιάζει με εμάς. Μιλάει τη γλώσσα μας. Εξωγήινοι. Ρε μαλάκα, γιατί στο καλό έχουν την κεραία τους σε λάθος σημείο? Αυτό είναι από μια παιδική ταινία πριν 10 χρόνια περίπου νομίζω. Καλά, είπαν κάτι τέτοιο σε παιδική ταινία? Φακ. Ωρε, πηγαίναμε σε άλλο πλανήτη και μας έφερε στη Γη. Τι έβαλες στο GPS, ρε μαλάκα! Να φάνε σουβλάκι με 3 ευρώ. Αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν. Δεν είναι Έλληνες, είναι εξωγήινοι. Αν έρχονταν εξωγήινοι στη Γη, θα έφευγαν γιατί ο κόσμος τρελάθηκε. Ναι, μπράβο, αυτό είναι το νόημα. Τώρα γράψε κάτι πιο δημιουργικό! Δεν ξέρω, μένω στον ουρανό. Περιμένεις τώρα το τραουδάκι, τον έγινε... Δεν το αξίζεις, πολύ απλό το σχόλιο σου. Θέλω να δω αμέσως τον υπεύθυνο! Γιατί δεν έχουν 17 μάτια σαν εμάς αυτοί? Γιατί δεν είναι γυμνοί σαν εμάς αυτοί? Προσπαθούν να μιλήσουν τη γλώσσα μας. Τώρα δεν είμαστε εξωγήινοι, είμαστε μεσογήινοι. Παραμ! Έξω, μέσα. Συγγνώμη, νομίζω ξεχάσαμε ένα άμυαλο πεπόνι στο πλανήτη σας. Λέγεται Sugar Boy. Συγγνώμη, ήρθαμε για να συμμετέχουμε στο Comment Song 7. Και τελευταίο, δεν βρήκα σχόλιο που ήταν αρκετά καλό για τελευταίο σχόλιο. Θα το πω, αυτό ήταν το χειρότερο πείτε μου εσείς ever. Μαλάκες. Έσπασα για να βρω σχόλια. Έσπασα. Oh my god! Δεν φταίτε εσείς, ίσως φταίει η ερώτηση. Εγώ νόμιζα θα ήταν γαμάτη ερώτηση. Λοιπόν, για την επόμενη ερώτηση
Ξέρετε τι είναι το clickbait? Καταστρέφει το YouTube, όλοι το κάνουν, ειδικά στο εξωτερικό. Το clickbait είναι όταν γράφεις τίτλο σε βίντεο σου στο YouTube που δεν ισχύει, απλά για να πάρεις προβολές. Για να έχεις ένα βίντεο που θέλει ο άλλος να κάνει κλικ πάνω, αλλά δεν ισχύουν αυτά που έγραψες. Το clickbait πλέον έχει φτάσει και στην Ελλάδα. Γαμώ τους clickbaiters. Αλλά θέλω να πάρετε μια, μόνο μια, από τις παρακάτω προτάσεις και να τις κάνετε clickbait. Λες και είναι για YouTube βίντεο. 1. Πήγα να φάω με τους φίλους μου. 2. Αγόρασα σκυλάκι. Και 3. Δεν πήρα καλό βαθμό στο διαγώνισμα. Να πάρετε μια από αυτές τις προτάσεις και να την κάνετε clickbait, λες και είσαι clickbait ή μαλάκας YouTuber. Αλλά, πες παράδειγμα, θα κάνεις το δεύτερο. Αγόρασα σκυλάκι. Μην γράψεις αγόρασα σκυλάκι και μετά το clickbait. Γράψε 2 και το clickbait σου. Ή 3 και το clickbait σου. Έτσι ώστε στο επόμενο βίντεο να είναι όμορφα τα σχόλια και θα διαβάσω πρώτα πολλά σχόλια για το 1, μετά πολλά σχόλια για το 2 και μετά πολλά σχόλια για το 3. Okay? Okay. Γράψε το σχόλιο σου πιο κάτω στα YouTube comments και θα διαλέξω τα αγαπημένα μου στο επόμενο επεισόδιο του... Πείτε μου εσείς! Okay, αλλά πάλι δεν μας δείχνεις ποιος είσαι. Δεν με ενδιαφέρει, αυτό θα πάρεις. Okay. Τώρα βλέπω μπροστά ή πάνω, πού βλέπω? Κοίτα όπου θες! Okay!